Παρακαλώ. Καλημέρα, τι κάνεις? Καλημέρα. Είσαι έτοιμη να φορέσεις μασελάκι? Αν είναι δυνατόν. Ακόμα και μασελάκι να βάλεις, λέει, εγώ θα σε θέλω ακόμα. Καλή μάχη, λέει, Μπουμπουλίνα σήμερα. Τι μάχη θα δώσεις καλή σήμερα, Νάντια? Με τον Πονόδοντο. Α, μάλιστα. Ο Χρήστος μας έβαλε πρωί-πρωί. Λοιπόν, χαχαχά, θα παράς καλά. Να πας, σε περιμένει ο οδοντίατρος. Μια χαρά. Με τους τροχούς. Μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Μην πας, θα έχεις πρόβλημα. Καλημέρα, Τζάλι. Θέλω να σου πω σήμερα ότι είναι η Παγκόσμια Μέρα Αλτσχάιμερ, Διεθνή ημέρα Ειρήνης και ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας. Δεν ξαναπέσαμε γιατί τα ξέχασα. Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ, Διεθνή ημέρα Ειρήνης και ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας. Τέλεια, Μαρία. Λοιπόν, για πες μας, τι έχει κάνει μια επέτειο σήμερα, τι μέρα είναι? Σήμερα είναι Διεθνή ημέρα Ειρήνης, είναι ημέρα Ευρωπαϊκής. Πώς το λένε. Τα κλείσα, καλέ. Αλτσχάιμερ. Επιτέλους, Μιχάλη μου, μάθαμε τι έχει σταματήνα Τσιμτσιλή στον υπολογιστή της. Τι έχει, καλέ? Εικόνα και λαδάκι από το Άγιο Εφέ. Στον υπολογιστή, ναι. Χριστέ μου, τι ακούω. Ο Στέφανος Μιχαήλ, ευχαριστώ τον κόσμο που με αγαπά και με στηρίζει. Αυτό να πω, δεν το ξέρω, γιατί δεν το στηρίζω. Ούτε τον αγαπάω, δεν πω ότι δεν τον αγαπάω καν. Σιγά θα μεγάλη και εσύ. Μην του το χαλάς τον ανθρώπο. Η Κατερίνα Καινούριου και τα πουλάκια της. Να. Δηλαδή. Μιχαήλ. Ήρθε το φθινόπωρο επιτέλους για την Κατερίνα Καινούριου. Και τι έκανε? Έγραψε στο Instagram «Καλημέρα αγάπες μου» με μια υπέροχη φωτό. Και έβαλε κάτι πουλάκια. Ξύγησε το μουσείο Παγάσχος. Χαίστηκα. Βάλε μου σε παρακαλώ τη μουσική του quiz. Παρακαλώ. Πόσα κιλά είναι η Ναταλία Γερμανού? Ρέτε από εκεί πέρα, κάτσε να ασχοληθώ με πόσα κιλά είναι. Πόσα κιλά είναι? Ανάλογα με το ύψος. Λοιπόν, θα σου πω, Μιχάλη μου, ότι το ύψος της είναι 1,67. Οπότε να υπολογίσουμε λίγο. Πόσο πρέπει να είναι για να είσαι 67? Δεν πρέπει να είναι. Τα ιδανικά. παιδιά, για να το πε. Λοιπόν, πόσα κιλά πρέπει να είναι με 1,67 ύψος? Με 1,67 ύψος πρέπει να είναι γύρω στα 50. Όχι καλέ, 58. 57 κιλά πρέπει να είναι, παιδιά. Α, και πόσα 57 κιλά, είναι 61 κιλά. Ωραία, και λοιπόν. Πρέπει να χάσει. Είναι τσουποτή. Έτσι, αυτό. Έτσι δεν αρέσει. Ναι, όχι, να μην είναι μια χαρά. Και πέρα, εντάξει, καλέ. Εντάξει είναι τώρα. Πάμε πιο πέρα. Βασίλης Μπισμπίκης. Δεν μιλάω για τα προσωπικά μου. Καλύτερα, γιατί δεν τα ξέρει κανείς. Κανένας δεν ξέρει. Κανένας δεν θέλει να ξέρει, μάλλον. Αν είναι κοντούλα, δεν είναι πάρα πολύ ψηλή. Ναι. Λοιπόν, που σας αρέσουν εσάς αυτές οι γυναίκες. Πώς τη λένε, που τις λένε του Μεζές. Ο Μεζές. Ρέση Μιχάλη. Μεζές, ναι, καταλάβανε τα αγόρια. Λοιπόν. Αυτές οι γυναίκες αρέσουν περισσότερο στους άντρες, γιατί λέει μπορούν να τις καθοδηγήσουν. Ο Χριστός και πήρα πατατάκια, ό,τι θέλει. Παιδιά! Κάφρι, είστε στο κρεβάτι. Δευτέρα είμαστε λίγο πιο κάφρι, το λέω για τα κορίτσια, μην μας παρεξηγείτε. Ενώ τις άλλες μέρες είσαστε υπόδειγμα. Τι να σας πω. Λοιπόν, επειδή έχουν και χαμηλό κέντρο βάρους αυτές οι γυναίκες, έχουν καλύτερη ισορροπία και βοηθάνε πάρα πολύ να ικανοποιήσουν. Παιδιά, εγώ την έρευνα λέω. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Εκεί που ακούπα τον καφέ στο κοντό. Φτάνει. Αν κρατά φιστίκια, στο βάζει στο μάκι, στο σπάει. Αν είναι δυνατόν, φτάνει. Πραγματικά ζητήστε και οι δυο συγγνώμη γιατί σα έχει πιάσει τώρα. Το παρακάνατε. Ευτυχώ που σα αγαπάνε τα κορίτσια και ξέρουν ότι κάνετε πλάκα. Τα κορίτσια ξέρουν ότι κάνουν αστεία. Και πώ λέγεται? Δεν φταίει εσύ, αγάπη μου. Πε το καλύτερα, μωρέ. Δεν φταίει εσύ, αγάπη. Δεν το λένε. Δεν φταίει εσύ, αγάπη μου. Αυτό είναι τσαντίλα. Α, ναι. Λοιπόν, διότι κάθε μέρα στη ζωή μα συμβαίνουν πράγματα. Πολλέ φορέ μα ρίχνουν την ευθύνη ή το φταίξιμο για κάτι που έγινε, είτε σοβαρό είτε λιγότερο σοβαρό. Έλατε όμω που εσεί δεν φταίγατε. Πε το. Δεν φταίει εσύ, αγάπη μου. Πάρε με ένα τηλέφωνο όταν θα έρθει η ώρα, όχι τώρα θα σου πω εγώ, να μου πει τι συνέβη. Χωρίς να μου λες ονόματα και τα λοιπά. Ναι. Έτσι, ναι, που δεν έφταιγες και θα σου ενισχύσω και εγώ την άποψη αν όντως έτσι ήταν. Και βεβαίως θα πάρεις και το δωράκι σου. Πολύ ωραία, παιδιά. Πώς λέγεται ο διαγωνισμός? Δεν φταίς εσύ, αγάπη μου. Εσύ πηγαίνεις, ρε παιδί μου, την Κυριακή, ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία και βγαίνει ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φταίς εσύ, κουκλίτσα μου.
μοιράσανε σε κηδεία κουραμπιέδες με κοκαίνη. Ο Χριστός και η Πανέα. Πάση, εδώ έχει γίνει αυτό. Το μοιραίο λάθος συμμορίας βουλγάρων εμπόρων ναρκωτικών. Το απίστευτο περιστατικό συνέβη στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Όσοι έφαγαν. Γιατί τότε κουραμπιέδες στα βόρεια, μωρέ. Όσοι έφαγαν κουραμπιέδες είχαν περίεργη συμπεριφορά. Το περιστατικό κατήγγειλε στην αστυνομία η ιδιοκτήτη του γραφείου κηδιών. Πρόσεξε πώς έχει γίνει. Και σύμφωνα με πληροφορίες, μια συμμορία βουλγάρων που διακινούσε ναρκωτικά προσπάθησε να διακινήσει μεγάλη ποσότητα κοκαίνης, πασπαλίζοντάς την σε κουραμπιέδες ώστε να φαίνεται σαν ζάχαρη άχνη. Τώρα αυτά. Αχού, παιδιά, και τη φάνηκε. Ένα από τα μέλη της συμμορίας εργαζόταν σε εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, τοποθέτησε την κοκαίνη στους κουραμπιέδες. Και από εδώ και πέρα άρχισαν τα ευτράπελα, καθώς ένα γραφείο τελετών στα Βρυλίσια που είχε αναλάβει λέει, την κηδεία ενός ηλικιωμένου παρήγγειλε από το εργοστάσιο ζαχαροπλαστικής εκτός από κόλυβα και κάτι κουραμπιέδες. Κοίτα τώρα πώς έτυχε. Με συγχωρείτε, παιδιά, στις κηδείες πάνε κουραμπιέδες. Δεν πάω σε τέτοιες τελετές. Άντε να πάω μία, σε μία θα πάω όλοι στο τέλος. Στη δική μου. Όχι, το μέλος της συμμορίας έκανε λάθος και έστειλε τις κουραμπιέδες με την κοκαίνη στο γραφείο τελετών, οι οποίες βέβαια κατέληξαν στα πιάτα των συγγενών του Μακαρίτη. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν οι παριστάμενοι στην κηδεία, αφού έφαγαν κουραμπιέδες, ήρθαν στο τσακίρ και έφυγε. Σήκω, χόρεψε κουκλί μου, νινα νάι, γεια μου, νινα νάι, νάι. Ο ιδιοκτήτης του γραφείου κηδιών κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία και μετά από έφοδο στο εργαστήριο αποκαλύφθηκε το σχέδιο της συμμορίας. Τι τους βρήκε. Ναι. Πώς φαίνεται. Love it. Ναι, σας ακούω. Ποιος είναι εκεί? Καλημέρα σας, είμαι η Αγγελική. Αγγελική, για πείτε μου λοιπόν τι είναι αυτό που έγινε και δεν έφταιγες εσύ, Αγγελική. Δεν έφταιγες. Πρόσεχε να δεις, Μιχαλάκη μου, πρέπει να θυμάμαι και συνεχίζομαι. Για πες μου, σε παρακαλώ, δεν θέλω να συγκρίσει, είναι και Δευτέρα. Λυσέξαν τέλος πάντων οι φίλες μου να με τραβήξουν στο γυμναστήριο, το οποίο εγώ και συχαίνομαι. Δεν θέλεις, έτσι. Μίτσα μου. Δεν μου αρέσει, παιδί, να κάνουμε εγώ τώρα να το κλαστήσουν οι φίλες μου και πάω μαζί τους. Μάλιστα. Πάω με βαριά καρδιά. Ναι, ναι. Και λέω, πόσα κιλά ήταν. Έλα με το γυμναστήριο. Ναι. Και λέω, ας κάνω και μια ώρα γυμναστήριο. Αφού δώσαμε λεφτά, κουκλίτσα μου, δεν θα πάω να γυμναστούμε. Δώσαμε λεφτά, άστα, Μιχάλη. Για λέγε. Δεν είχε διαθέσει με ντουλαπάκια εκείνη την ώρα, Μιχάλη. Δεν είχε δει. Να αφήσω τα πράγματά μου. Α, είχε κόσμο. Ήταν busy. Λοιπόν, τώρα θα σου έλεγα και μου λέει η κοβελίτσα. Δεν πειράζει, αφήστε τα εδώ. Μάλιστα. Και μου δείχνει να κάνετε ανάμεσα στο γραφείο τη και τα όργανα. Ωραία, ευγενική κοπέλα. Ευγενική κοπέλα. Λοιπόν. Μετά από το πρώτο μισάωρο που έχω λιώσει στο διάδρομο, γυρνάω να βρω στην τσάντα με το κινητό μου. Μάλιστα. Και δεν βρίσκω την τσάντα μου. Μάλιστα. Κινητό, τσάντα, πορτοφόλι, όλα χαμένα. Δεν ξέρω τι έκανε εσύ, αλλά οι άλλοι δεν έφταγε, το λέω. Οι άλλοι δεν έφταγε. Ναι, βέβαια, Μιχάλη μου, δεν έφταγε. Έφυγε και μου είπε. Και τι σου είπε? Ότι και καλά δεν έχουμε καμία ευθύνη εμεί. Αφού εκείνη δεν τη είπε να το αφήσει εκεί. Αυτό είπε και η αστυνομία δεν ήρθε. Α, φώναξε την αστυνομία. Α, έκανε μανούρα. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Τελικά ποιο φταίει? Τελικά ποιος φταίει, παιδιά? Εσείς δεν ρίχνετε κατηγορία. Όλοι φταίνε. Δεν φταίς, κουκλίτσα μου. Δεν φταίς. Απλώς είσαι λίγο χαζούλα. Να σου πω κάτι. Μα σου είπε, βάλτε εδώ πέρα. Δεν με συγχωρείς, έπρεπε να λέξεις. Θέλω να περιμένω να ανοίξετε. Να ανοίξετε το ερμάριο, το γαμίτι. Έπρεπε να ανοίξεις. Να σου πω κάτι. Μη σου πω τι έφταιγε. Μην τα πάρω στο κρανίο ή του πω τι έφταιγε εσύ τώρα, γιατί αν το ψάξω πολύ καλά, εσύ έφταιγε. Αυτή φταίει. Εσύ φταίει. Ότι φταίει η κοπέλα τελικά. Σε 2.500 υπολογίζονται οι Ελληνίδες γυναίκες τη διπλανή πόρτα. Να εδώ δίπλα. Που κάνουν ζωντανό σόου μπροστά στην κάμερα του υπολογιστή του σε επιπληρωμή. Αυτό, παιδιά, ρε κορίτσια. Ρε κορίτσια. Το διαδικτυακό στριπτίζ υπολογίζεται ότι του αποφέρει κάθε φορά που δίνονται 60 ευρώ. Με τώρα. Είναι τσάπα, δεν κάνει και τίποτα. Απλά είναι, σε... τσάπα δεν είναι, είναι 60 ευρώ. Είναι σε μια γωνία του σπιτιού σου. Τι λέει? Και έχει κάνει μια γωνία στο σπίτι σου. Ναι. Το έχει διαμορφώσει και λίγο. Ναι, καλή μια γωνία. Ένα μικρό setup θα κάνει. Ναι. Πολύ ωραία. Τα βγάζει όλα, όλα. Δεν πληρώνουμε τώρα για να βλέπουμε ιδίες. Όσα πολλά βγάζει, τόσα περισσότερα ρίχνει. Ίσως γιατί διαρκεί και περισσότερη ώρα. Τα 60 ευρώ μπορεί να μείνει με τεσόρουχα. Κάνει και τσάπ. Κάνεις και τσάτ. Όχι, όχι, δεν κάνεις τσάτ. Πώς δεν κάνεις τσάτ? Του λες, βγάλε αυτό, κάνε εκείνο. Που τα ξέρεις εσύ, Ανώμα. Σε παρακαλώ, αγόρι μου. Σε παρακαλώ. Θα φτιάξεις εκεί, όπως μπαίνουμε στο δικό σου σπίτι. Ναι, ναι. Απάνω στη σκαλίτσα εκεί. Μπράβο εκεί. Που έχει τον καθρέφτη. Και πόσο τέλεια. Εκεί ακριβώς. Θα βάλεις πίσω ένα. Τι να βάλω? Τιγρέ. Α, τα τιγρέ μ' αρέσουν, παιδιά. Σας το έχω πει. Τιγρέ θα βάλω. Πορτατιφάκι με μαύρο καπέλο. Ναι, είναι λίγο με πούπουλα. Ξενέρα. Τα πούπουλα δεν είναι ωραία. Και θα κάτσεις το καναπεδάκι αυτό που έχεις, που έχεις το τηλέφωνο δίπλα. Ναι, τι να φοράω. Δεν θα φοράς. Μετά δεν θα τα βγάλω, ρε παιδιά. Κάπως δεν πρέπει να με δούμε.
baby doll. Α, ναι. Α, baby doll. Baby doll. Χρώματος μαύρο. Και, όχι, δεν πειράζει. Το μαύρο να είναι το. Το ισόρροπο να είναι μαύρο. Ναι, πάρα πολύ. Ναι, ωραία. Τις ασθενείες μου. Λοιπόν, και κάποια στιγμή θα πρέπει, όπως είναι το. Όπως είναι το καναπεδάκι το μικρό. Ναι, ναι, ναι. Θα έχεις ξεχάσει κάτι από την πίσω πλευρά σου, πέσε κατά λάθος και θα σκύβεις να πιάνεις το καναπεδάκι. Oh, ναι, δεν Μιχάλη, συγγνώμη. Δεν θα έρθεις εσύ. Δουλειά θα κάνω. Μα πραγματικά. Πώς. Ο τζίρος από το παγκόσμιο διαδικτυακό στριπτίζ ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ την ημέρα. Σήμερα το βράδυ λοιπόν στις 9 ανοίγει. Ναι, και σας περιμένει. Με τη Μαρία Ένεσλη. Τι σου! Γάτο! Γάτο τον καμίνι! Πάμε Μαριό! Βγάλε το baby doll! Τι, δώσε! Θα λυκνίζομαι κιόλας! Γαμώτο! Η Μπρόνιν Πάρκερ έκαψε το... Ποιο? Το αυτούνου, το... Το ποιο βρε παιδί, το πέος του συντρόφου της, ναι. Με μια ισιωτική συσκευή για τα μαλλιά. Τι πήγε... Το αυτό το ψαλίδι το. Πώς βρέθηκε εκεί κάτω? Όπως αναφέρει η νεαρή από την Αυστραλία, είχε κάνει μια συμφωνία με το φίλο της να τον τιμωρήσει με το βάναυσο αυτόν τον τρόπο αν ποτέ. Αν ποτέ τι? Την απαντούσε. Αυτός. Ο νεαρός αθέτησε τη συμφωνία, τη τα φόρεσε. Με αποτέλεσμα να δεχτεί τα βασανιστήρια τα οποία του προκάλεσαν σοβαρά τραύματα και που θα χρειαστεί αρκετό καιρό για να επουλωθούν. Όπου πήγε. Το καημένο. Του έκανε σημαδάκια. Ναι. Η Μπρόνιν ομολόγησε την πράξη της, ωστόσο είπε στις αρχές ότι είχε τοποθετήσει τη συσκευή στα γενετικά όργανα του φίλου της για πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Δεν θέλει και πολύ, καίει αυτό. Μια κρούστα να κάνει. Δεν φταίει εσύ, κουκλίτσα μου. Ο τραυματισμός όμως ήταν αρκετά σοβαρός, ενώ ο νεαρός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο καθυστερημένα καθώς ντρεπόταν σύμφωνα με το δημοσίευμα γιατί θα γινόταν κουρνιακτό. Γι' αυτό προσοχή στις συμφωνίες που κάνετε. Έτσι. Γιατί τις αθετείτε. Μην είναι για τον. Ο λόγος για μια ηλεκτρονική συσκευή που εμφανισιακά μοιάζει με ένα γλυφιτζούρι, το οποίο, ναι, τοποθετείται στη γλώσσα που με ειδικών κειμενόμενων θερμοκρασιών ο κάτοχος νομίζει ότι γεύεται κάποια τροφή. Αλήθεια. Αχ, και δεν παίρνει θερμίδες. Βέβαια. Δεν το ξέρω. Το λέει πιο κάτω. Ο κάτοχος της συσκευής μπορεί να γευτεί 4 βασικές γεύσεις: αλμυρό, γλυκό, πικρό και ξινό. Ας γιατί πιο κάτω τα έχει Κινέζικα. Έλα τώρα να διάβαζε γιατί δεν καταλαβαίνω. Αξιοσημείωτα να αναφέρουμε ότι το ψηφιακό γλυφιτζούρι θα μπορούσε να έχει σημαντικό ρόλο στον χώρο της ιατρικής. Τι ήταν αυτό? Για παράδειγμα, οι γυναίκες ασθενείς που δεν έχουν γεύση θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το ψηφιακό γλυφιτζούρι για να... Είστε μαλάκας. Με συγχωρείς τώρα, δηλαδή. Εγώ ιδρώνω να μεταφράζω. Άντε από εκεί. Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.